Για άλλη μια φορά, ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει ακριβότερο το καύσιμο, την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, λόγω των εξωτερικών εξελίξεων. Σημασία έχει ότι την εβδομάδα αυτή που μας έρχεται, περιμένουμε μεγάλες αυξήσεις. Αυτά είναι. Πόσο δηλαδή, πού να πάνε πια οι τιμές? Αυξήσεις ήδη, μιλάμε για τιμές και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, που έχουν χτυπήσει κόκκινο. Και την εβδομάδα λέει που έρχεται νέες αυξήσεις. Ο κόσμος τη λέει, δείτε, έχει μειώσει τις κινήσεις, γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις τιμές των καυσίμων, και έχει μειώσει και τις αγορές από τα σούπερ μάρκετ. Ακούστε. Σήμερα πήγα στο σούπερ μάρκετ. Μία οικογένεια τετραμελής, 130 ευρώ και πήραμε τα απαραίτητα απλά. Τα μακαρόνια, γενικά τα ζυμαρικά, τα όσπρια, τα κατεψυγμένα, πώς τα λένε, φασολάκια κλπ. Όλα έχουν πάρει. Πήγαινα με 55 αγρίνιο και γύριζα 55 και τώρα θα πάμε με 95. Περιορίζουμε τις κυκλοφορίες. Πάμε απαραίτητα εκεί που μπορούμε με αυτοκίνητο. Κάποιους από τους συμπολίτες μας που ρωτήσαμε, η ασφίξια είναι τεράστια, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, το καταλαβαίνουμε, μέσα στην ίδια κοινωνία ζούμε. Και στο σούπερ μάρκετ και στα πρατήρια οι τιμές πια δυστυχώς έχουν χτυπήσει κόκκινο.